ΑΕΛ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Κάμπου, καθώς επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Βόλου. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με δύο τέρματα μέσα σε δύο λεπτά, με σκόρερ τον Πίντο. Το πρώτο ήρθε στο 37ο λεπτό από τον Βραζιλιάνο, ο οποίος, πριν καλά-καλά συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, έκανε και το 2-0. Σίγουρα ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, όπως είπε και ο προπονητής τους, και ιδιαίτερα μετά το 30. Αλλά να ξέρετε, εμένα η ομάδα μου άρεσε πιο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες, γιατί διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Γιατί μπορούσε ο αντίπαλος να πετύχει ένα γκολ και να μπει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Πιστεύω με αυτή την εμφάνιση αδικήσαμε τους ίδιους μας και αυτούς. Πρέπει να ζητήσουμε μια συγγνώμη και από όλο τον κόσμο και από τους προπονητές μας και από τους εαυτούς μας τους ίδιους. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σαρακατσάνος, ο οποίος με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι στο 81ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ήταν καλύτερη η Λάρισα από το 30 και μετά και δίκαια κέρδισε. Αυτά από μένα. Ήμασταν καλύτεροι του αντιπάλου. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι το διαχειριστήκαμε πολύ καλά. Κρατήσαμε την μπάλα όπως θα έπρεπε. Πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ.